Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα. Κύριε Γκιουλέκα, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Γκιουλέκα. Να σας δώσω και το ρεπορτάζ και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και η Εγνατία είναι αυτή τη στιγμή μποτελιαρισμένη. Συγκέντρωση και εκεί. Όχι, δεν έχουμε συγκέντρωση, έχουμε μονίμως κυκλοφοριακό έμπραγμα. Το κυκλοφοριακό, γιατί, σωστά. Γιατί το λέω αυτό, ξέρετε, η κυρία Αντωνοπούλου είναι από τη Θεσσαλονίκη. Εσείς είστε από τη Θεσσαλία. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί όλοι εμείς που δεν έχουμε την τύχη να, να ζούμε σε μια πόλη που έχουμε και ηλεκτρικό και τραμ και μετρό. Τώρα θα έρθει και... όμως το μετρό. Έρχεται ο Σανούκο. Θα έρθει με το καλό, αλλά μέχρι να έρθει. Άρα, από τη, με το καλό σίγουρα έρχεται με ρυθμό χελώνα αυτό το μετρό στη Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια. Τώρα πραγματικά, επειδή μίλησε και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, πότε το περιμένετε να λειτουργήσει, έτσι μιλώντας ρεαλιστικά? Αυτό το οποίο υπάρχει ως χρονοδιάγραμμα και δεν υπάρχει δυνατότητα να το υπερβεί κανείς, γιατί πια ειλικρινά σας λέω θα κινδυνεύει από την οργή και την αγανάκτηση των Θεσσαλονικιών το 2023. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το λέω αυτό όχι γιατί ανήκω στην κυβερνητική παράταξη και πρέπει να ευλογήσω τα γένια μας, είναι ότι δεσμεύτηκε ο ίδιος με την ιδιότητά του ως πρωθυπουργός ότι θα πάει το μετρό στα δυτικά. Γιατί ξέρετε, είναι φοβερό. Έχει γίνει ένας σχεδιασμός και το μετρό στα δυτικά που ζουν τα δύο τρίτα της πόλης δεν είχε σχεδιαστεί. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, μεγαλύτερη περιοχή της Αθήνας. Εντάξει, θα κουβεντιάσουμε ξανά για το μετρό όταν πρώτο Θεό έρθει. Είναι σήμερα η Θεσσαλονίκη, να σας δώσω και το καιρικό. Δεν βρέχει, αλλά είναι μουντή. Δεν ξεχνάει τη δημοσιογραφία ο κύριος Γκιουλέκας με τίποτα. Δεν την ξεχνάει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, κύριε Γκιουλέκα, και αν υπήρξε ολιγορία εκεί από την πλευρά της αστυνομίας. Κύριε Αντωνοπούλου, πολύ γρήγορα. Πολύ ευαίσθητος χώρος. Δεν είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί κανείς να επέμβει χωρίς να λάβει πάρα πολλές παραμέτρους. Πρώτον, ότι υπάρχουν μαθητές, ανήλικα άτομα. Δεύτερον, ότι είναι ο χώρος ενός σχολείου. Και τρίτον, θεωρώ ότι τουλάχιστον από πλευράς αστυνομίας από την πρώτη ώρα η αστυνομία ήταν εκεί. Και ξέρετε, επειδή έχω ακούσει κιόλας, μα κάλεσε η Κεραμέως, υπουργός παιδείας, δηλαδή τον εισαγγελέα. Ούτως ή άλλως, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, αλλά το λέω και για τους φίλους ακροατές. Η εισαγγελική αρχή επεμβαίνει αυτεπάγγελτα όταν διαπιστώνει. Δεν επενεύει όμως από ό,τι δεν περίμενε να της πει η κυρία Κεραμέως της εισαγγελικής αρχής. Έπρεπε να επέμβει σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Άρα γιατί δεν υπήρξε αυτή η επέμβαση? Ολιγορία και της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει άλλο κάτι άλλο. Υπήρξε χθες, έγιναν προσαγωγές, έγιναν κάποιες συλλήψεις. Ναι, χθες. Τα επεισόδια ξεκίνησαν τη Δευτέρα, αλλά υπήρξαν εκεί προεόρτια από τις προηγούμενες ημέρες. Φαινόταν εκεί ότι το κλίμα μυρίζει μπαρούτι. Το καταλαβαίνω, αλλά κυρία Αντωνοπούλου, επιτρέψτε μου να επαναλάβω, χωρίς να θέλω να καλύψω κανέναν, και αν υπήρξε ολιγορία, φυσικά θα αποδοθούν οι ευθύνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λόγω της ευαισθησίας του χώρου, σε ένα σχολείο, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γίνονται με σχετική φιδό πολύ περισσότερη λόγω της φύσης του σχολείου. Λόγω της φύσης και του σχολείου και της ηλικίας των ίδιων των παιδιών. Δηλαδή, μιλάμε για ανήλικα άτομα, για μαθητές. Όχι ότι θα μπορούσε η αστυνομία να επέμβει με άλλο τρόπο κάπου αλλού. Σίγουρα όμως είναι πολύ πιο διστακτικός ο καθένας για κάθε κίνηση σε ένα τέτοιο ευαίσθητο χώρο, γιατί προσμετρά όλες τις. Το θέμα είναι ότι δημιουργήθηκε όμως τώρα από εκεί μια πηγή έντασης που βλέπω ότι αρχίζει να επεκτείνεται. Γιατί βλέπουμε μια συγκέντρωση σήμερα στην Αθήνα που μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι είναι για αυτά τα ζητήματα, γύρω από αυτά θα είναι. Θα ξεπηδήσουν. Έτσι. Και στη Θεσσαλονίκη θα δείτε ότι θα έχουμε τα ίδια και σήμερα το απόγευμα όπως είχαμε και χθες. Δηλαδή ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι τώρα. Έχουμε μπροστά μας και τα μέτρα που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για την αστυνομία σε εισαγωγικά μέσα στα πανεπιστήμια. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ξανά μανά τα ίδια, κύριε Γκιουλέκα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να μην επιτραπεί σε κανένα να ξαναγυρίσουμε σε μέρες, ας μην τις ξαναθυμηθούμε, τύπου, ξέρετε, με εκείνα τα τραγικά γεγονότα, Γρηγορόπουλου κτλ. Ακριβώς. Μα γι' αυτό το λέμε, για να προλάβουμε τα χειρότερα. Εσείς αυτό, δηλαδή, βλέπετε ότι σιγοβράζει μια τέτοια κατάσταση? Όχι, κύριε λέω ακριβώς, κυρία Αντωνοπούλου, από νωρίς, ότι θα πρέπει να ληφθούν εκείνα τα μέτρα, ακριβώς για να μην επιτραπεί σε κάποια ακραία στοιχεία να εκμεταλλευτούν τέτοιες καταστάσεις για να προσπαθήσουν να επαναφέρουν κλίμα άλλων εποχών. Είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση, κύριε Γκιουλέκα, γιατί βλέπω μια διστακτικότητα από την κυβέρνηση. Φοβάται ίσως τα χειρότερα, τις εντάσεις, είναι πιο προσεκτική. Υπάρχει ένας δισταγμός, τέλος πάντων. Τι λέτε? Κύριε Οικονόμου, υπάρχει ένας δισταγμός λόγω της ιδιαιτερότητας που, όπως είπαμε, και του ευαίσθητου του θέματος για τα σχολεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ασφαλώς και είναι αποφασισμένη. Και τουλάχιστον μιλάτε για μια κυβέρνηση που ένα από τα πρώτα
ζητήματα που ρύθμισε, είναι το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των φοιτητών και των ιδεών στα πανεπιστήμια και όχι των εμπόρων ναρκωτικών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλα αυτά τα οποία ήταν ταμπού για προηγούμενες εποχές και πάντως με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου να πω ότι για αυτή την κυβέρνηση ήταν θέματα άμεσης προτεραιότητας και ελήφθησαν. Ελήφθησαν μέτρα. Καλή και κακή βία υπάρχει, κύριε Γκιουλέκα, γιατί είδα ότι κάποιοι προσπαθούν να τη διαχωρίσουν ή λέει είναι κάποιοι άλλοι για την κυβέρνηση ότι επαναφέρει τη θεωρία των δύο άκρων, ας πούμε. Να σας καταθέσω την εμπειρία μου ειλικρινά και ως πολιτευόμενη πολίτη αλλά και ως δημοσιογράφη. Επιτρέψτε μου να πω, δεν καταλαβαίνω αυτή την οτροπία που υπάρχει από μια πλευρά της αριστεράς και από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν ξαφνικά έχουμε ακροδεξιά στοιχεία, εκεί πολύ καλά κάνουν και τα καταδικάζουν, όπως όλοι μας καταδικάζουν με τέτοιες παράνομες και ακραίες συμπεριφορές. Όταν όμως αυτές οι συμπεριφορές έρχονται από την αριστερή πλευρά, εκεί πια πρέπει να ελέγξουμε μήπως η αστυνομία υπερεύει το εύρος των αρμοδιοτήτων της, μήπως προκλήθηκαν τα παιδιά, τι να κάνουμε, είναι και δικά μας παιδιά. Επιτρέψτε μου, όχι, δεν υπάρχει η βία. Είτε δεξιά, είτε αριστερά, και ο φασισμός, είτε κόκκινος. Εντάξει, πάντως δεν μπορούμε να τα βάζουμε και όλα στο ίδιο καλάθι, κύριε Γκιουλέκα. Δηλαδή, αν σε περιπτώσεις που η αστυνομία έδειξε υπερβολικό ζήλο, πάλι πρέπει να το καταδείξουμε αυτό και να το αναδείξουμε και να το συζητήσουμε. Αντιστοίχως, όταν υπάρχει βία από όπου και αν προέρχεται, τέλος πάντων είτε από τα άκρα αριστερά, είτε από την άκρα δεξιά, είτε από τους χούλιγκανς, είτε από οπουδήποτε προέρχεται αυτή, πάλι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι και να τα βάζουμε τέλος πάντων, να τα εξισορροπούμε όλα. Για να μην γίνει καμία παρανόηση, αυτό ακριβώς είπα. Δηλαδή, ότι η βία από όπου και αν προέρχεται είναι καταδικαστέα. Και βεβαίως και η υπέρβαση των οριών, ασφαλώς και αυτή είναι καταδικαστέα από όποια προέκυψε, από την αστυνομία, από οπουδήποτε, άλλη μόνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση κατέληξα την υποκρισία κάποιας πλευράς, η οποία ξαφνικά βλέπει την βία ως κακή βία όταν έρχεται από την άκρα δεξιά, αλλά όταν έρχεται από την άκρα αριστερά, εκεί μπορεί να μην είναι κακή βία, μπορεί να είναι δικαιολογημένη αγανάκτηση των παιδιών κτλ. Εν τέλει, τώρα, κύριε Γκιουλέκα, θεωρείτε πως θα πρέπει να δώσουν κάποιες εξηγήσεις και οι καθηγητές, τέλος πάντων, και η διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου, που δεν την έχουμε ακόμα ακούσει να προβαίνει σε κάποια ολοκληρωμένη, τέλος πάντων, απάντηση? Ασφαλώς, κύριε Αντωνοπούλου, εγώ περιμένω να ακούσω το διευθυντή του ΕΠΑΛ να μας πει και να μας εξηγήσει, γιατί είναι ο μόνος που έχει μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται μέσα στο σχολείο. Όλοι οι υπόλοιποι προσεγγίζουμε το θέμα από τις πληροφορίες που έχουμε και βεβαίως από το ρεπορτάζ που γίνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο μόνος αρμόδιος και ο καθήλυνα αρμόδιος είναι ο διευθυντής του ΕΠΑΛ να μας εξηγήσει πού βρισκόμαστε σήμερα, τι γίνεται και πάνω απ' όλα τι μέτρα πιστεύει εκείνος και προτείνει ότι πρέπει να ληφθούν για το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ, προκειμένου να μην συνεχιστούν αυτά τα γεγονότα που είναι και καταδικαστέα, όπως είπα, και απαράδεκτα. Αλλήμωνο, βεβαίως πρέπει να γίνει. Ασφαλώς πρέπει να γίνει. Και το κακό είναι ότι δυστυχώς με αυτά τα φαινόμενα, όπως σας είπα, κάποιοι προσπαθούν και πάλι να περάσουν ιδέες που ευτυχώς για μας τις έχουμε αφήσει πίσω. Τα λέω για μας. Μάλιστα. Για το σύνολο του ελληνικού λαού, για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Γκιουλέκα, πάμε να ζητήσουμε και ένα σχόλιο σας για την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, την αμυντική αυτή συμφωνία. Να σας πω ότι πραγματικά αυτά τα κενά που δημιούργησε η κρίση, η οποία δεν άλλαξε μόνο τη ζωή επιταχύρ όλων των Ελλήνων, δημιούργησε και μεγάλα κενά στην εθνική μας άμυνα. Αυτές οι ισορροπίες που ανατράπηκαν εις βάρος μας τα προηγούμενα χρόνια αποκαθίστανται με τέτοιου είδους κινήσεις, όπως η συμφωνία που υπεγράφηκε προχθές στο Παρίσι μεταξύ του Κυριάκου του Μητσοτάκη και του Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι ιστορική για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιατί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της ΕΕ. Είναι μια πυρηνική δύναμη και άρα το να έχεις μια συμμαχία και να έχεις συμπήξει μάλιστα μια συμμαχία στο πεδίο. Δηλαδή να σου εγγυάται μια τέτοια δύναμη ότι αν δεχτείς προσβολή από τον οποιονδήποτε θα παρέμβει υπέρ σου η Γαλλία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μείνει πολύ πίσω και στη διάρκεια της κρίσης. Κύριε Γκιουλέκα, αυτό θα αποτρέψει και τον Ερντογάν, για παράδειγμα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς τουλάχιστον στην παρούσα περίοδο, θα τον αποτρέψει ακόμα και στο επίπεδο των απειλών και εν τέλει αυτές τις απειλές του να τις κάνει πράξη? Ολοκληρώνοντας όμως, ήθελα να πω προηγουμένως ότι και η προμήθεια των τριών σημεία φρεγατών και η προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ είναι ακριβώς η έμπρακτη απόδειξη πώς αναβαθμίζονται οι ένοπλες δυνάμεις για να οχυρώνουμε την ειρήνη μας. Για να κατοχυρώσουμε και να εγγυηθούμε με τον καλύτερο τρόπο την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Σε ό,τι αφορά στον Ερντογάν, και μόνο μια ματιά στον τουρκικό τύπο,
θα δει κανείς με αυτή τη ματιά, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας φοβερός εκνευρισμός στην Άγκυρα. Mm-hmm. Γιατί βλέπει η Άγκυρα ότι οδηγείται σε μια διεθνή απομόνωση. Δεν είναι μόνο, κυρία Αντωνοπούλου, η ιστορική συμφωνία που υπογράψαμε προχθές με τη Γαλλία. Ταυτόχρονα είναι η επέκταση της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις οποίες οι σχέσεις μας ήταν εξαιρετικές και με στην περίοδο Biden αναβαθμίζονται ακόμη περισσότερο. Είναι η αμυντική συνεργασία που υπογράψαμε με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ρύθμιση των θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, μια σειρά λοιπόν ενεργειών που φέρνουν την Ελλάδα με μια εξωστρέφεια πραγματικά να γίνεται παίκτη στην περιοχή υπέρ της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Και όχι να βρίσκεται ως χώρα στο περιθώριο. Κλείνουμε εδώ, είναι κύριε πραγματικά Γιουλέκα. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ και τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.